Hey, τι κάνουμε ενήλικοι viewers μου, είμαστε όλοι καλά. Αφήστε λίγο τις γυναίκες και τα παιδιά σας, γιατί επιστρέψαμε για άλλο ένα hardcore Minecraft video. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε ανοίξει το Minecraft και είμαστε έτοιμοι για άλλη μια περιπέτεια στον κόσμο αυτόν. Θα καταφέρουμε σήμερα να πετύχουμε τους στόχους μας και να είμαστε τέλειοι παίκτες στο Minecraft. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, πάμε πολύ γρήγορα να παίξουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε όλοι. Σηκώστε τα χέρια να σας δω. Ωραία. Τώρα λοιπόν μπορούμε να μπούμε στον κόσμο και να παίξουμε. Μπορούμε να σοβαρευτούμε λιγάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας κάτι που έκανα off camera. Το οποίο αυτό που έκανα off camera είναι να αλλάξω τις φάρμες εδώ πέρα. Και θεώρησα πως η καλύτερη λύση και το καλύτερο που μπορούσα να κάνω πρακτικά ήτανε αντί να ψάξω ένα διπλό διαχωριστικό για πάνω, απλά επέκτηνα κατά ένα μπλοκ τις φάρμες. Οπότε έχουν μονό αριθμό blocks το κάθε κλουβί. Και αυτό βόλεψε τέλειο όπως βλέπετε, γιατί απλά η κάθε φάρμα έχει 5 πλάτος. Και έτσι το διαχωριστικό είναι μονό και όλα είναι συμμετρικά και τέλεια. Οι φάρμες φαίνονται ακόμα πιο ωραίες και νομίζω είμαστε όλοι χαρούμενοι. Το θέμα είναι ότι μου είπατε πολύ ότι άμα δεν βάλω χόρτα κάτω, δεν θα μπορούν να μεγαλώσουν τα μικρά γελαδάκια. Το οποίο σημαίνει πως λογικά θα πρέπει να προσπαθήσω σιγά σιγά να ανεβάσω χώμα προς τα πάνω από τη σκάλα και απλά να διαμορφώσω τη φάρμα έτσι ώστε να έχει μεν grass κάτω, αλλά θα το καλύψουμε από κάτω μετά με ακάσια ώστε να μην φαίνεται από κάτω άσχημο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Πρακτικά θα δημιουργήσουμε μια βάση στις φάρμες για να μπορούν να έχουν χόρτο και να είναι πάνω και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Επίσης από ό,τι μου είπατε θα χρειαστούν και νερό, το οποίο επίσης θα το κάνουμε. Έτσι και λέω θα χρειαστεί να φτιάξουμε έναν κουβά για να μπορούμε να κουβαλάμε γενικά νερό. Ας αφήσουμε πράγματα εδώ πέρα λίγο. Έχουμε dirt, έχουμε 60 dirt. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Προφανώς προσωρινά ίσα ίσα για να μπορέσουμε να. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό. Το οποίο αυτό θα το κάνουμε για να μπορέσει να προχωρήσει το γρασίδι, να φτάσει πάνω και από εκεί να μπορούμε να το επεκτείνουμε προς την υπόλοιπη φάρμα. That's the whole plan. Και μετά κάπως το καλύψουμε να μην φαίνεται το χώμα, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω. Θα βάλουμε λογικά εδώ πέρα έτσι. Το γύρω-γύρω θα το κάνουμε με ακάσια logs ή κάτι τέτοιο. Και γενικά θα το καλύψω όσο καλύτερα μπορώ για να μην φαίνεται άσχημο. Μέχρι όμως να γίνει γρασίδι θα πρέπει να περιμένουμε. Πάμε να το κάνουμε και από την άλλη μεριά βασικά. Όπα, εσύ που πας, όπα εσύ, ωραία. Ισχωρούμε λίγο το dirt μέσα και είμαστε τέλεια. Λοιπόν, τώρα έχουν βγει από ό,τι βλέπω και πατάτες και γαρότα. Which is nice, γιατί θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις φάρμες. Και τις φάρμες μπορώ να τις κάνω βασικά εδώ πέρα, ας πούμε. Πάσουμε λίγο εδώ πέρα. Οι φάρμες δεν θα είναι υπερπαραγωγή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω υπερπαραγωγή για να βάλω να φυτεύω 4-5 πραγματάκια. Θα κάνουμε ένα πολύ απλό design, κύριε παιδί μου. Θα χρειαστούμε το hoe. Okay. Λοιπόν, πρακτικά αυτό που θα κάνω είναι να κάνω διπλές λωρίδες για το κάθε πράγμα. Και θα κάνω τραπλές, να είναι μεγάλες, ρε παιδί μου, να έχουμε χώρο λοιπόν. Οπότε θα πάνε ρε παιδί μου κάπως έτσι, θα πάνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 λωρίδες επί 4, κάπως έτσι. Α, πρέπει πρώτα να βάλω και τα νερά λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν πως το σκέφτομαι και θα βάλουμε εδώ πέρα νεράκι. Θα κάνουμε μια αντίστοιχη τέτοια και από εδώ. Γιατί κολλάει το Minecraft? Για κάποιο λόγο κολλάει το Minecraft, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Και θα κάνουμε το ίδιο και από εδώ πέρα. Minecraft, γιατί κολλάς τώρα? Ωραία, και όλο το ενδιάμεσο όπως έλεγα θα γίνει με το hoe εδώ πέρα. Ρε γάμο. Οκ, okay, επιστρέψαμε μισή ώρα μετά γιατί το PC μου έβγαζε φωτιές από ό,τι κατάλαβα. Γι' αυτό κολλούσε τόσο πολύ το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα έχουμε αυτό. Και στις δύο μεριές, αν είναι εδώ πέρα, μπορούμε να βάλουμε από δύο layers. Για να μην κλείνει έτσι με νερό. Και στα δύο αυτά layers από την κάθε μεριά να έχουμε τα wheat. Και στα ενδιάμεσα να έχουμε καρότα, πατάτες. Κάπως έτσι να το παίξουμε. Να είναι ωραίο, συμμετρικό και ομοιόμορφο. Και γύρω-γύρω τώρα δεν ξέρω τι design θα κάνουμε. Θέλω να κάνουμε έτσι απλά ένα ωραίο περίβλημα πρακτικά. Ας μαζέψουμε όμως πρώτα λίγο τα καρότα και τις πατάτες. Για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στη φάρμα και να καταστρέψουμε λίγο αυτές τις φάρμες, γιατί πλέον δεν μας χρειάζονται. Ας πούμε, ας βάλουμε εδώ πέρα τα καρότα. Σκινήσουμε από πίσω. Δεν έχουμε πολλά για να το γεμίσουμε όλο. Θα βάλουμε όσα έχουμε. Και εδώ πέρα τις πατατούλες που νομίζω ότι με τις πατάτες μπορούμε να το γεμίσουμε όλο βασικά. Oh yes, και μας περισσεύουν και 8. Και στα δίπλα θα βάλουμε seeds. Έχω νομίζω και άλλα μέσα στο σπίτι για να μπορέσω να πάρω. Έχουμε μερικά ακόμα. Πανέμορφα. Έχουμε πλέον φαρμούλες και για τα ζώα και για τα φυτά. Λοιπόν, και τώρα αυτό που θέλω να κάνω αρχικά. Θυμάμαι από παλιά που το έκανα αυτό. Θα φτιάξουμε slabs και θα βάλουμε πάνω από το νερό για να μην φαίνεται το νερό. Νομίζω έτσι θα είναι όλα πιο στυλά. Θα παίξουμε με ακάσια πάλι, ώστε να μπορούμε κιόλας να πατάμε πάνω σε αυτό και να μπορούμε να περνάμε από φάρμα σε φάρμα, ρε παιδί μου, εύκολα χωρίς να πηδάμε. Πανέμορφα. Και ένα τελευταίο εδώ πέρα. Τέλεια. Και γύρω-γύρω θα μπορούσα πάλι να παίξω σε φάση λογκοκατάσταση. Να παίζει ένα ψηλό log σε κάθε γωνία, ας πούμε, κάπως έτσι. Με ένα slab ίσως πάνω του. Για να κρατήσουμε και το theme γενικά του ακάσια. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο που τελευταία σεζόν Zero Land έχτιζα με ακάσια. Castaway έχτιζα με ακάσια και τώρα πάλι χτίζω με ακάσια. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Γιατί είμαι τόσο πορωμένος με το ακάσια γενικά στο Minecraft. Πόσα χρόνια για να περάσουν, μου φαίνεται το πιο ωραίο. Αλλά όντως νομίζω είναι το πιο ωραίο και αυτό μπορεί να κάνει τα πιο όμορφα πράγματα. Ή μήπως καλύτερα να βάλουμε απλά γύρω-γύρω fences. Α, ξεστή, μπορούμε να παίξουμε μια τέτοια κατάσταση. Αν να βάλουμε κάθε φορά που έχει τέτοιο, να βάλουμε τέτοια και ενδιάμεσα να βάλουμε fences. Κάτσε λίγο να σκεφτώ κάτι. Όχι, ρε μαλάκα.
Θα χρειαστούμε πολύ ξύλα ακόμα. Πρέπει να μαζέψουμε κι άλλα ξύλα. It's never enough. Εδώ το grass προχωράει με αργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Κάποτε θα γίνει και αυτό. Ελπίζω μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό που θέλω. Και επειδή μην νομίζετε ότι δεν σας βλέπω, σας βλέπω στα comment. Και πολλοί μου λέτε, ρε μαλάκα χάρη, έκανες τόσο μεγάλες φάρμες και ακόμα δεν έχεις κάνει το σπίτι σου να πούμε κτλ. Και το σπίτι σου είναι πιο μικρό από τις φάρμες και μπλα μπλα μπλα. Κρατάω το σπίτι για το τέλος προφανώς. Γιατί το σπίτι θέλω είναι αυτό που θα ασχοληθούμε πιο πολύ και θα κάνουμε μερικά επεισόδια για να γίνει καλό. Δεν θα βγει ένα επεισόδιο του σπίτι. Οπότε κάνω τα άλλα που θεωρητικά είναι πιο εύκολα. Και θα γίνει για το σπίτι προφανώς, δεν το αφήνουμε. Μην σας πω ότι λογικά από το επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι λίγο το σπίτι, όντως για να μην μείνει έτσι. Στο σπίτι θα κάνουμε chest room, θα κάνουμε πολλά πραγματάκια. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Να τα έχουμε φτιάξει όλα έτοιμα, να έχουμε φαγητάκι. Και μετά ήρεμα, ξέρεις. Μπορούμε να βάλουμε και εδώ πέρα. Α, εδώ θα είναι η πόρτα βασικά, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εδώ πέρα πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτά θα βάλουμε σλαμπάκια. Πάνω είπα. Α, θέλουν και φως ρε μαλάκα. Περίμενε, κοιμάμαι και σηκώνομαι και έρχομαι. Έλα, κοιμήσου μπαμ μπαμ να πάμε στις φαρμούλες. Έχουμε αργωτική ζωή να πούμε. Πρέπει να φροντίσουμε τις φάρμες μας. Give me the torches here. Λοιπόν, τελευταίο σλαμπάκι εδώ. Τα torches θα μπουν από μπροστά αρχικά. Θα μπουν έτσι εδώ. Και μπορούμε να βάλουμε και εδώ. Και εδώ. Κάτι έκανα λάθος. Α, δεν έχω βάλει καν εκεί τέτοιο ρε. Μπράβο μου. Και λέω κάτι κάνω λάθος ρε πούστη. Λογικά αυτό το φως είναι αρκετό για να καλύψει τις φάρμες. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε και να μην είναι. Α, ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, το έχω παιδιά. Επειδή οι φάρμες δεν μπορεί να ξεφύγει κάτι και δεν χρειάζεται να τις περιφράξουμε τόσο καλά, ας πούμε. Θα παίξουμε στεροκατάσταση. Δηλαδή αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Για να το κοιτάξω λίγο πρώτα ότι βγαίνει σωστά και μετά θα το προχωρήσουμε. Θα βάλω και από εδώ πέρα έτσι logs για να μην φαίνεται και αυτό περίεργο. Με το σουλαμπάκι του από πάνω, έτσι τα κλασικά. Και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα να είναι stairs. Και απλά να μπαίνει από όπου θέλει τη φάρμα, να μαζεύει αυτό που θέλει και να είναι έτσι κλεισμένα, ρε παιδί μου, στο κουτάκι του κάπως. Don't you think. Θέλω και τη γνώμη σας να το θεωρείτε πολύ άσχημο. Αλλά το concept πίσω από αυτό μου φαίνεται βολικό. Θέλουμε λίγο ακόμα stairs, ok. Μου φαίνεται βολικό γιατί μπαίνει, τσακώνει αυτό που θες και είσαι τούμπανος. Όχι, λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω. Θα είναι από μπροστά έτσι, αλλά από πίσω δεν θα είναι έτσι. Από πίσω θα φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι ωραίο, ρε φίλε. Και από το πλάι βασικά μπορεί να μείνει έτσι, αλλά από πίσω. Θα μπορούσε να παιχτεί ένα designάκι το οποίο θα είναι stairs έτσι, ώστε να κάνουν τη διαφορά. Και, λοιπόν, κάτσε, σκέφτομαι πράγματα τώρα, δεν ξέρω αν θα πετύχουν. Θα ήθελα να βάλω logs όλο αυτό. Που χρειαζόμαστε πάρα πολύ ξύλο, ρε μαλάκα. What the fuck. Το ξύλο δεν φτάνει για τίποτα. Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Και από πάνω να μπαίνει πάλι κάτι. Για να φαίνεται έτσι πιο δομημένη η φάρμα, ρε παιδί μου, να βλέπει κάτι. Θα μπορούσε και από το πλάι, βέβαια, να γίνει κάπως έτσι. Δηλαδή να είναι από μπροστά μόνο ανοιχτή. Ναι, έτσι λέει πολύ περισσότερο. Να είναι από το πλάι και από πίσω κλειστή και μόνο από μπροστά να είναι ανοιχτή εντελώς για να μπορείς να μπεις. Ωραία, οπότε αυτό θα κάνουμε. Απλά αυτό θέλει πολλά ξύλα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάω να μαζέψω τα ξύλα. Πάλι καλά, είμαστε σε περιοχή που από ακάσια άλλο τίποτα, οπότε μπορούμε να μαζέψουμε γρήγορα 7-8 δεντράκι και να επιστρέψω μετά. Οκ, okay, νομίζω μάζεψα αρκετά μέχρι να σπάσει και όλα σχεδόν το άξιμο. Περίμενε να το σπάσει. Ωραία, έσπασε τώρα, όντως. Cool. Μαζέψαμε ένα stack και κάτι που είναι νομίζω υπεραρκετό. Εδώ τι έγινε. Οκ, να πέσει και το δέντρο μείνει έτσι ξεκρέμαστο. Φτιάξουμε λοιπόν ένα καινούριο αξάκι και να συνεχίσουμε την κατασκευή μας εκεί πέρα με τα πλέον νομίζω αρκετά ξύλα μας. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε αυτά. Θα κάνουμε το ίδιο και από εδώ, κάπως έτσι. Και αυτό μπορεί απλά να έχει από κάτω ένα τέτοιο, να είναι λογικό. Να είναι νοητό, ρε παιδί μου. Να βγάζει ένα νόημα το building κάπως. Ωραία. Γεμίζουμε όλο αυτό πάλι. Εδώ, εδώ, εδώ. Και από μπροστά τους θα μπουν τα στερίνια. Γαμό! Μην το κάνεις αυτό. Αχα, έσπασε και αυτό. Τέλεια. Από μπροστά τους λοιπόν θα μπουν εδώ πέρα τα. Έτσι, έτσι. Και έτσι. Πάμε γρήγορα για ένα ακόμα ύπνο. Ελπίζω να είναι ο τελευταίος που θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε τις κατασκευές μας. Και ερχόμαστε και εδώ πέρα και τοποθετούμε τα τελευταία. Ωραία. Το οποίο σημαίνει πως η φάρμα καταλήγει κάπως έτσι. Εκτός αν, ναι, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Κάτι άλλο όμως θέλω να αλλάξω. Τα μπροστά τα ξύλα. Ίσως να λέει πιο πολύ να είναι slabs για να μπαίνεις. Εδώ, κατευθείαν. Να μην ανεβαίνεις και ξαναπέφτεις. Βγάζεις πιο πολύ λογική. Architecture wise, ας πούμε. Για να μην σου πω, βασικά, για να μην σου πω ότι θα έλεγε πιο πολύ αν τα βάζαμε στο πάτωμα. Και ήταν απλά είσοδος έτσι. Ναι, 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 ναι. Έτσι λέει πιο πολύ. Τώρα μάλιστα. Οπότε μπαίνεις κατευθείαν στη φάρμα και απλά από πίσω έχει την προστασία, ρε παιδί μου, κάπως φάρμα. Δεν είναι γύρω-γύρω κλεισμένη. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που το σκέφτηκα αυτό. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε βάζουμε αυτά. Κάνουμε και τα τελευταία εδώ πέρα. Πάου, πάου. Και έχω την εντύπωση ότι μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Ένα ακόμα τορτσουλίνι εδώ πέρα θα βάλουμε. Να βάλουμε και μερικά τόρτ πιο μέσα εκεί, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι εντελώς συμμετρικό αυτό το τόρτ, αλλά δεν πειράζει τώρα. Klein Mine. Εδώ το είχα βάλει εδώ. Στο πιο μέσα, οκ. Okay. Αχ, δεν μου αρέσουν καθόλου designικά αυτά τα τόρτ. Ας μην τα βάλω και αν δω ότι υπάρχει πρόβλημα μόνο, τότε μπορεί να τα βάλω, ξέρω εγώ. Ωραία. Seems like we have a farm. Ας το κοιτάξουμε λίγο ψηλά να δω πώς δείχνει. Νομίζω ότι είναι ωραίο, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Θέλω να μου πείτε και στη γνώμη σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι φτιάξαμε κάτι όμορφο και προσωπικά με καλύπτει, νομίζω. Ίσως να βάζαμε από μπροστά μόνο fences με fence gates για να μπορώ να μπαίνω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως δεν χρειάζεται. Ή αν έκανα μόνο την εξής μικρή αλλαγή. Αν απλά έβαζα εδώ fences, ας πούμε, για να
κλειστεί λίγο, ας πούμε. Και απλά έμπαινα μόνο από τα κεντρικά, ρε παιδί μου, και να πάω στα τέτοια, έκανα αυτό. Ναι, οκ. Okay. Πάνω κάτω στα ίδια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι ιδιαίτερα. Οκ. Okay. Κομπλέ, το κρατήσουμε έτσι. Το κρατήσουμε έτσι. Μ' αρέσει. Με ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Καλωσορίστε λοιπόν τις νέες high-tech φάρμες για τα φυτά μας. Αυτά τα κενά από εκεί κάτω βέβαια λίγο με χαλάνε. Α, μπορώ να βάλω και κάτω φράχτες, ρε. Λες να βάλω εδώ κάτω φράχτες. Do you think? Λέει. Λέει από την άποψη ότι βγάζει νόημα. Ας βάλουμε, δεν μας κοστίζει κάτι. Και νομίζω ότι εδώ θα αφήσουμε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι το τελειώσαμε και πως είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Περφέτο. Τα grass δεν προχωράνε, αλλά ανεξαρτήτως εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω, το οποίο είναι το εξής. Για να μην φαίνεται άσχημο στο μάτι, όλα τα ακριανά μπλοκ εδώ θα τα σπάσω και θα βάλουμε στη θέση τους logs πλαγιασμένα για να καλύψουν το τέτοιο, τα dirt, τα grass βασικά, okay. Κάπως έτσι δηλαδή. Οπότε θα μπουν τα grass να μην φαίνονται και για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα φαίνονται, θα βάλουμε ένα layer από slabs κάτω από αυτά, δηλαδή πρακτικά εδώ, ακριβώς κάτω από εκεί που θα μπουν τα dirt. Ενδιάμεσα μπορούμε πάλι να βάλουμε αυτό, ξέρω εγώ, και αυτό έτσι για να το καλύπτει. Και από αυτή τη μεριά, same thing. Και φαίνεται και ωραίο βασικά στο μάτι, η αλήθεια είναι. Φτιάξουμε λίγα ακόμα, χρειαζόμαστε. Ωραία. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Και έτσι ακριβώς θα είναι η φάρμα, δηλαδή έτσι θα φαίνεται. Φαίνεται ωραίο. Αυτό το contrast μεταξύ του log και του slab δεν φαίνεται άσχημο. Σπάσουμε λίγο και τα χόρτα από κάτω να μην υπάρχουν. Cool. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι από εδώ. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να φτάσει το grass πάνω για να μπορέσει να το βάλουμε σφάρμες και μετά να το σπάσουμε και να βάλουμε πάλι τη σκαλιά κτλ. Αλλά μέχρι τότε θέλω να δω λίγο αν μπορώ να φτιάξω τέτοια, ρε. Πώς τα λένε. Εκείνα που είναι για να πίνουν νερό. Δεν θυμάμαι πώς φτιάχνονται αυτά, νομίζω έτσι. Α, έτσι φτιάχνονται, αλλά θέλουν πολλά iron. Αλλά δεν γαμιέται, άμα θέλουμε καλές φάρμες πρέπει να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν χρειάζονται, αλλά έτσι και αλλιώς δείχνουν cool. Οπότε χρειάζονται, δεν χρειάζονται. Θα μπουν, φύγε λίγο πιο εκεί. Α, μεγάλωσε πάντως το γουρούνι. Μήπως μόνο οι αγελάδες το χρειάζονται αυτό, δεν ξέρω. Μήπως αυτό θα μπορούν να ανέβουν και να περάσουν απέναντι όμως. Oh, δεν ξέρω. Άστο, δεν τα βάζω. Τώρα θα μου πεις τι τα φτιάξα τότε. Τα φτιάξα τώρα. Ναι, μεγαλώνουν και οι αγελάδες βασικά. Παίζει να μου λέγατε μαλακίες, παίζει να μην χρειαζόταν αυτό με το grass. Αλλά μπορεί και να δείχνει ωραίο, οπότε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πάντως το νερό που μου είχατε πει κάποιο ότι χρειάζεται για να μεγαλώσουν δεν χρειάζεται. Οπότε, ναι. Τζάμπα, ξόδεψα 16 iron, ρε μαλάκες. Χωρίς γαμημένο λόγο. Λοιπόν, θα περιμένουμε και στο επόμενο επεισόδιο θα είναι αυτό έτοιμο. Λογικά θα το βρείτε κιόλας έτοιμο. Απλά θα σας το δείξω. Γιατί θα κάτσω να το κάνω off camera για να τελειώσει αυτό το building εντελώς. Όπα, εκεί πέρα λείπουν κάποια σλαμπάκια. We have to fix this. Για να φαίνεται πιο ωραίο. Έτοιμα όλα. Πάμε για το τελευταίο κοτοπουλάκι που μας απέμεινε. Σαντ. Να βάλουμε για να ακάσια τρίνα ετοιμάζεται για το επόμενο επεισόδιο. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που φτιάξαμε σήμερα. Από το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα αργήσει βέβαια λίγο, θα ασχοληθούμε και με το σπίτι και γενικά θα κάνουμε καινούργια πράγματα. Και θέλω να φτιάξουμε και το σπίτι λίγο καλύτερα και. Δεν ξέρω. Θα κάνουμε πράγματα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το επόμενο επεισόδιο. Minecraft θα αργήσει λίγο. Αλλά δεν πειράζει, θα περιμένετε. Φιλάκια πολλά. Μουα.